you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Περούδια, τι μου κάνετε? Επιτέλους βρήκα λίγο χρόνο
να σας μιλήσω. Δεν ξέρω πόσος θα είναι αυτός ο χρόνος. Σήμερα, όπως είδατε, δεν κάναμε και πάρα πολλά. Ο Νίκος πήγε ψάρεμα 2 φορές σήμερα. Μεγάλη χάρη του. Πήγα το πρωί στη γιαγιά μου, της έκανα λίγο παρέα. Δεν ξύπνησα πολύ καλά, έκανα εμετό και γενικά δεν ήμουν στα καλά μου. Βασικά προς το μεσημέρι ήταν που πήγα στη γιαγιά μου, της έκανα λίγο παρέα. Ήταν και ο μικρός εκεί από το πρωί να με αφήσουν να κοιμηθώ. Τον πήγε η μάνα μου το πρωί. Και μετά γυρίσαμε το απόγευμα, έκανα ένα ντους, πήγαμε στον Άγιο Σάβα. Ο Άγιος Σάβας είναι ο Άγιος του νησιού, όχι ο Πολιούχος. Ο Πολιούχος είναι ο Άγιος Νικόλαος. Πήγαμε λοιπόν στον Άγιο Σάβα, όπου είναι και το λείψανό του εδώ στην Κάλυμνο. Είναι από τους πιο σημαντικούς Αγίους του νησιού. Και προσκυνήσαμε το λείψανο. Εκεί βαφτίστηκε και ο Γιάννης, και για όσους δεν το ξέρουν, σαν δεύτερο όνομα το έχουμε δώσει. Δηλαδή βαφτίστηκε Ιωάννης Σάβας. Και πήγα στο κομμωτήριο να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου, να κάνω καμιά μπουκλίτσα. Τα χτένισα τώρα για να είναι πιο φυσικά, έτσι ανάλογα, ξέρετε, να μην είναι στημένα. Και πήρα και αυτά εδώ τα ωραία σκουλαρικάκια, τα οποία είναι χειροποίητα παρακαλώ, και τα φτιάχνει ένας πολύ καλός οικογενειακός μας φίλος, Σαρούκος, και τα πουλάει η μαμά μου στο κομμωτήριο. Θα σας βάλω όλες τις λεπτομέρειες από κάτω στο κουτί της περιγραφής. Νομίζω είναι τέλεια. Το κακό είναι ότι μοιάζουν πολύ το χρώμα με τα μαλλιά μου και δεν φαίνονται τόσο, αλλά δεν πειράζει, είναι διακριτικά. Έχει διάφορα σχεδιάκια. Αυτά προς το παρόν. Τώρα περιμένω να έρθει ο Νίκος να μου φέρει κανένα εκλέρ, γιατί πρέπει. Το χρωστάει τόση ώρα που λείπει. Ο μικρός μας άλλαξε λίγο τα φώτα, αλλά τι να κάνουμε. Γενικά πάντως σήμερα είμαι με τα μούτρα κάτω, δεν έχω καθόλου όρεξη, έχω νεύρα, δεν. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα. Όποιος με βλέπει πάντως, ναι, τι να κάνουμε. Καλημέρα. Σήμερα είναι Σάββατο. Είναι πρωί, έχω στείλει τώρα το μικρό με τον Νίκο στο γήπεδο να παίξουν λίγο μπάσκετ, να εκτονωθούν, να φύγουν και από εδώ, για να μπορέσω να μαζέψω τα πράγματα, ό,τι είναι περιττό, γιατί αύριο φεύγουμε και θέλω να έχω όσο λιγότερα πράγματα γίνεται να κάνω. Μετά λέμε να πάμε ένα μπάνιο σε μια παραλία που έχει διακόσμηση πειρατική. Και μετά έχουμε εδώ στο σπίτι ψησταριά οικογενειακή, θα έρθουν όλοι οι συγγενείς και κάποιοι φίλοι για να τους χαιρετήσουμε κιόλας και να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Και μπορεί και να βγούμε μετά. Χθες δεν είχα καθόλου όρεξη να βγω. Είχαμε πρόταση βέβαια, αλλά δεν. Μείναμε σπίτι και κοιμηθήκαμε. Και αυτά, έχω λίγο άγχος για αύριο να είναι όλα έτοιμα και να φύγουμε. Γιατί φεύγουμε 3 η ώρα από Κάλυμνο. Πάμε Κο. 8 και... γιατί δεν έχει άλλο. Το επόμενο είναι 7 η ώρα και εμείς 8 και 10 πετάμε. Οπότε δεν γίνεται να φύγουμε 7 η ώρα από εδώ. Καταλαβαίνεις. Το απόγευμα. 8 και 10 πετάμε από Κο. Φτάνουμε Ρόδο. Μέσα σε μισή ώρα με 3 τέταρτα περίπου πρέπει να είμαστε στο αεροπλάνο γιατί πετάει για Ηράκλειο. Φτάνουμε στο Ηράκλειο και θα μας περιμένουν εκεί. Αυτά. Τώρα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς 2 μέρη που ήθελα να πάω στην Κάλυμνο δεν καταφέραμε να πάμε, δυστυχώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό θέλω να πάω στον Εμποριό, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Και γιατί είναι μια ημερήσια εκδρομή όπως και να το κάνεις, και επίσης και η Ψέρυμος ήταν στα σώσ μου και δεν κατάφερα να πάω και γι' αυτό λυπάμαι αρκετά. Όμως και του χρόνου καλά να είμαστε. Εντάξει, και επίσης ήθελα να πάω και σε κάποια άλλα μαγαζιά, αλλά δεν μπορώ να φάω, παιδιά, οπότε γι' αυτό δεν πήγα σε κάποια εστιατόρια που ήθελα πολύ, που δεν θα τα κατονομάσω, γιατί δεν θέλω να, ξέρεις, να πω, ας πούμε, 5 εστιατόρια που ήθελα πάρα πολύ να πάω και μετά να πούνε, α, γιατί δεν είπες εκείνο, και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνεις, είμαστε μικρό νησί. Κατά τα άλλα καλά, αυτά, ήθελα να σας πω ότι
παρόλο που ξέρω ότι σας άρεσε το νησί, δεν έχετε δει ούτε το 1 δέκατο της ομορφιάς, γιατί η κάμερα, όπως και να το κάνεις, χάνει. Και ειδικά άμα δεν είσαι επαγγελματίας και τραβάς με το κινητό, όπως καταλαβαίνετε, χάνει η ομορφιά. Δηλαδή, άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου και άλλο με την κάμερα. Γι' αυτό σας προσκαλώ να έρθετε φυσικά. Αυτά, τώρα πάω να μαζέψω. Τι γίνεται, Παναγιώτη, τραβάς το όρι που μιλάς στην κάμερα? Χαμούλης εδώ. Αυτά. Βαριέμαι τώρα. Ξέρεις, εγώ δεν... αυτές τις μέρες το πήραμε σερί κάθε μέρα, όλη μέρα κάτι. Και τώρα έχω αρχίσει και πέφτω και δεν θέλω να πάω για μπάνιο, αλλά άμα δεν πάω θα το μετανιώσω, οπότε θα πάω. Χθες δεν πήγα. Αυτά. Κάνε κουπί, κάνε. Εδώ βλέπετε κάποιες αναρριχητικές διαδρομές. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Κάλυμνος είναι το προορισμός παγκοσμίως και από τους πρώτους στην Ευρώπη. Κάποτε ήταν, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ακόμα, νούμερο ένα. Και επειδή είναι πολύ βραχώδες το νησί και έχει πολύ δύσκολες διαδρομές, έρχονται κάθε χρόνο οι καλύτεροι αναρριχητές από όλο τον κόσμο για αυτά εδώ τα βουνά. Πράγμα που σημαίνει ότι η σεζόν ξεκινάει πολύ νωρίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα και τελειώνει πολύ αργότερα, δηλαδή τελειώνει το Νοέμβρη, τέλος Νοέμβρη, και ξεκινάει αρχές Απρίλη, μέσα στο Μάρτι. Ο Μανώλης παρήγγειλε ότι θέλει να δει τον εαυτό του στο βίντεο. Το καλύτερο ταξί στην Κάλυμνο. Όποιος θέλει ταξί στην Κάλυμνο, θα σας αφήσω το τηλέφωνο από κάτω. Μην με ξεχάσεις, ε. Θα το βάλω το τηλέφωνο από κάτω. Να άσε τηλέφωνο, γιατί το τηλέφωνο δεν έχω. Από το τηλέφωνο. Άμα χρειαστεί κάποιος ταξί, πώς σε παίρνουνε. Θα βάλω εγώ το κινητό και θα σε κυνηγάει με τη Μαριά. Ποια μαλακία. Γιατί. Τι είναι το πρόβλημα. Διαφήμιση. Εκείνος μου το ζήτησε. Διαφήμιση σου κάνω, δεν τρέψε λίγο. Λοιπόν, σας κάνω και ένα haul από κάτι δωράκι που μας πήρανε. Αυτό είναι για το Γιάννη, τον ξαδέρφη μου. Ρουχαλάκια ωραία, θα του κάνει και του χρόνου. Και αυτά μου τα πήρε η θεία μου. Τσάντα για τη θάλασσα. Η μία η αλήθεια δεν μας φτάνει έτσι κι αλλιώς, οπότε τα χρειαζότανε. Πετσέτα της θάλασσας καρπούζι, για μένα που θα γίνω σαν το καρπούζι.
Πετσετούλα του μικρού για τη θάλασσα του Μίκη. Τέλειες σαγιονάρες, μάλλον για του χρόνου θα τις έχω. Και σαγιονάρες για τον Νίκο, που κατά περίπτωση έχει ακριβώς τις ίδιες, οπότε θα τις κρατήσω και όταν χαλάσουν οι δικές του, γιατί του τζάμπο, ξέρετε, δεν κρατάνε πολύ, θα έχει αυτές. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Απολαμβάνω τα τελευταία μου εκλέρ πριν την επιστροφή. Να, όχι, δεν είναι σκουπίδια. Βάλ τα πίσω στη θέση τους. Πάτα μέσα. Μπράβο. Αυτό, πολύ ωραίο. Θεία μου, τι κάνεις εδώ? Νούμερο 1 σφουγγαράς της Καλύμνου. Τι να κάνω. Συγχαρητήρια. Βρισκόμαστε 1/4 πρωτού ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας. Αλλά ανιστάζω και δεν έχω καμία όρεξη να κυνηγά το μικρό μέσα στο αεροδρόμιο για τις επόμενες 5 ώρες μέχρι να ταξιδέψουμε. Μας περιμένει ταξίδι αρκετά μεγάλο. Μωρό μου, είσαι έτοιμος να κυνηγήσεις το γιο σου? Πανέτοιμος. Παλέψεις από εδώ και πέρα? Όχι. Δεν είσαι έτοιμη να μου παλέψεις? Τι να σε παλέψω, τι θέλεις? Κρίμα. Κρίμα, 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 κρίμα. Τι θέλεις να σου κάνω? Έφυγε η γιαγιά και ο παππούς. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στο λάμπι μας. Έφυγε. Πάμε να μπούμε στο αεροπλάνο. Καράβι. Αυτό είναι καράβι. Μετά θα φτάσουμε στην Κο και θα πάρουμε το αεροπλάνο. Βάλε γκολ, βάλε γκολ.
γκολ! Πρόσεχε, Γιάννη! Μπράβο! Στο φτωχό καλυβάκι μας, τρομερά εξαντλημένη, πολύ δύσκολο ταξίδι με το μικρό γιατί ήταν πάρα πολλές οι ώρες αναμονής και διπλό αεροπλάνο, όλα καλά και κλείναμε μία εικόνα. Καλό βράδυ. Έλα στη μαμά, έλα. Μεγαλώσανε τα μαλλιά σου, μεγαλώσανε τα μαλλιά σου. Σ' αγαπώ, μου λείψες.